Τώρα τι να σας πω, που σήμερα νιώθω τόσο όμορφα, μα τόσο όμορφα. Λίγες φορές στη ζωή μου ένιωσα τόσο όμορφα και είδα φατσούλες που, τι να πω, ξεκίνησε ο Διάκος και η Διακόνισσα, το Ευθυλάκι μας και ο Νικολάκης μου, από το Μεσολόγγι για να έρθουν εδώ. Και μετά βλέπω από Κοζάνη, βλέπω από Σέρες, να κάνω χίλιες μετάνοιες πρέπει στον καθένα. Φτάσαμε στη γιορτή του Αγίου Χρήστου του Κυπουρού και για μένα ο Άγιος Χρήστος και ιδιαίτερα αυτή εδώ η εικονίτσα που έχουμε είναι κάτι τόσο συμβολικό που από μόνο του δείχνει την παρουσία του Αγίου. Τι είχα πάθει λοιπόν να πω για την εικόνα πρώτα και μετά για τη ζωή του. Τι είχα πάθει πριν από λίγο καιρό. Όχι λίγο, πολύ καιρό, χρόνια. Μου είχαν φέρει, έψαχνα να βρω εικόνες για τον Άγιο Χρήστο και δεν έβρισκα. Και μου φέρνει ένα παλικάρι που εξομολογούνταν σε μένα και είχε φύγει στην Αγγλία, στο Έσεξ, εκείνα ακόμη. Φτάνει να σας πω ότι η γυναίκα του έχει το όνομα του Αγίου Σοφρονίου, κατευθείαν από τον ίδιο τον Άγιο. Και μου φέρνει καμία εικοσαριά εικόνες του Αγίου Χρήστου, ωραία φτιαγμένες, πλαστικοποιημένες, χάρηκα εγώ, 20. Δώσε εδώ όμως, δώσε εκεί, δώσε παραπέρα. Τέλειωσαν οι εικόνες. Τώρα θα μείνω χωρίς τον Άγιο μου, πάλι είπα. Και εκεί που ντρεπόμουν να ξαναψάξω από αυτούς που είχα δώσει να τους πάρω καμιά εικόνα, έρχεται μια υπέροχη κυρία που είναι πολύ καλή αγιογράφος, αλλά δεν αγιογραφή, σπάνια αγιογραφή, και μου λέει, σου έχω ένα δώρο, και μου φέρνει αυτή την εικονίτσα, τον Άγιο Χρήστο τον Κυπουρό. Το τι χαρά έκανα, δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Από τότε την αγκάλιασα, την κρέμασα απέναντι από την Αγία Τράπεζα και την έχω πάντα φυλαχτό κάθε φορά που έρχομαι στο ναό να την προσκυνάω. Και περνά λίγες μέρες από τότε που μου την χάρισαν και έρχεται ένα κορίτσι να με δει. Με ένα ύφος όμως στην αρχή ελεγκτικό. Μου λέει, Πάτερ, θέλω να μου δείξεις μία εικόνα που την έχετε κρεμασμένη στον τοίχο, όχι ζωγραφισμένη, που να είναι για τον Άγιο Χρήστο τον Κυπουρό. Διότι τη φτιάξαμε και στον τοίχο μετά τη τοιχογραφία. Αλλά εγώ δεν τη θέλω εκεί ψηλά, τη θέλω να την έχω στην αγκαλιά μου την εικόνα και τον Άγιο. Ψάχνω στο μυαλό μου και λέω, λες να λέει αυτήν την εικόνα. Λέω, να έχουμε μία. Και βάζει μια φωνή και λέει, μόλις την είδε, αυτός ήταν. Λέω, πού ήταν μωρέ αυτός. Λέει, ήρθε στον ύπνο μου και μου είπε να πας γρήγορα να εξομολογηθείς γιατί έχεις κρίματα που τζάμπα τα κρατάς στην καρδιά σου και στην ψυχή σου. Αλλά θα πας σε αυτόν τον παπά που τον λένε Χρήστο και
και έχει και την εικόνα μου κρεμασμένη στον τοίχο. Να ζητήσεις πρώτα την εικόνα και μετά να εξομολογηθείς. Από τότε μου κάνει εντύπωση ότι ήρθαν κι άλλοι που ψάχνουν αυτήν την εικόνα. Λέω, ζωντανός ο Άγιος. Ζωντανή και η εικόνα. Έλεγε ο γέρο Παΐσιος στον αδερφό μου που έψαχνε να μάθει να αγιογραφεί. Του λέει, παιδάκι μου, να κάνεις τις εικόνες, αλλά να τις κάνεις με ευλάβεια και με προσευχή και τότε μπορεί οι εικόνες να κάνουν θαύματα των Αγίων και της Παναγίας. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η καλή κυρία, η Σοφία, δεν θα πω παρακάτω όμως τα στοιχεία της, γιατί θα με κυνηγάει αύριο, το κάνει έτσι τις εικόνες. Τώρα, θα ήθελα να σας πω όμως και δύο λόγια ποιος είναι αυτός ο Άγιος. Διότι είναι ένας Άγιος που μπορεί να μας δείξει το δρόμο και στις μέρες μας. Γιατί όλοι λέμε ότι ζούμε, λέει, δύσκολες μέρες. Τι δύσκολες μέρες, μωρέ, ζούμε. Πού τις είδαμε τις δύσκολες τις μέρες και δεν το κατάλαβα. Αυτοί ζούσαν στις δύσκολες μέρες. Αυτοί ζούσαν όντως στις δύσκολες μέρες. Ήταν τουρκοκρατία. Γεννήθηκε στο Ιλλυρικό, στην περιοχή της σημερινής Βορείου Ηπείρου, της Αλβανίας. Και βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη να έχει κήπους, μποστάνια, γι' αυτό τον είπαν κυπουρό, και να βγαίνει να πουλάει στις λαϊκές της πόλης. Κάποια στιγμή πάει ένας Τούρκος και προσπαθεί να του πάρει τα μήλα όλα, αλλά σχεδόν τζάμπα. Και αφού το Ρωμιόπουλο δεν καταδέχτηκε, δεν τον άφησε να του κάνει τόση εξυπνάδα ο Τούρκος, του λέει, όχι, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Μα κάτω και από το έξοδό μου δεν μπορώ να στα δώσω. Και τότε τι του κάνει. Τον πηγαίνει στον Αγά, με κάποιους φίλους του μαζί τον πιάνουν, τον πάνε στον Αγά και του λένε, Αγά, αυτός υποσχέθηκε ότι από εδώ και πέρα θα είναι Τούρκος και Μουσουλμάνος. Και τον ρωτάει ο Αγάς, αλήθεια παιδί μου, όχι λέει, τι λέτε, το Χριστό μου εγώ να τον προδώσω. Μα αυτός λέει ότι το είπες. Και ξέρετε κάτι, στην τουρκοκρατία, όταν το έλεγαν τρεις μάρτυρες αυτό, ήσουν υποχρεωμένος από εκεί και πέρα να είσαι μουσουλμάνος και Τούρκος. Λένε στον Τούρκο, του λέει ο Αγάς, άμα μου βρεις και τρεις άλλους μάρτυρες, εγώ θα σε πιστέψω. Μα αυτός τους βρίσκει κάτι φίλους του εκεί. Ναι, ναι, τον ακούσαμε και το έλεγε και το έλεγε και το έλεγε συνέχεια, ότι θέλει να είναι Τούρκος. Τον δένουν λοιπόν, τον χτυπάνε άγρια στο κεφάλι, το ανοίγουν το κεφάλι και το γεμίζουν αίματα, τον βασανίζουν, τον αφήνουν νηστικό, δεμένο σε ένα κούτσουρο να μην μπορεί να φύγει. Και τον ρωτούσαν συνέχεια, κάθε λίγη ώρα, συνεχίζεις να είσαι Ρωμιός και να είσαι και χριστιανός και να είσαι γιαούρης. Βεβαίως, η πίστη. Εκεί μέσα στη φυλακή που τον δέσανε ήταν ο Κεσάριος Νεγραπώντες, μεγάλος λόγιος εκείνης της εποχής, που αυτός είπε τα βασανιστήρια όλα που τράβηξε ο Άγιος. Τον δέσαν, λέει, μέρες νηστικό
και χωρίς νερό. Και όταν μετά προσπάθησε ο Νεγρεπόντε να του δώσει κάτι να πιει, λέει όχι, θέλω να φύγω για τη δόξα του Χριστού. Και τον αποκεφάλισα. Μαρτύρησε και αυτός για τον Χριστό μας. Και τα διαβάζω και τα ξαναδιαβάζω και λέω τι υπέροχη μωρέ, τι παλικάρια, τι ψυχή είχαν και τι αγάπη στο Θεό είχαν. Εμείς δεν έχουμε αγάπη ούτε τόσο δεν έχουμε. Ούτε για το Θεό, ούτε για την Εκκλησία μας, ούτε για τους Αγίους μας, ούτε για την Παναγιά μας, αλλά ούτε και για το συνάνθρωπο έχουμε. Βλέπετε, ο Κεσάριος Νεγρεπόντε μπήκε στον πειρασμό τον καλό να θέλει να τον ελευθερώσει και ας ήταν γι' αυτόν κακό. Έτσι είναι η αγάπη. Έτσι είναι ο Θεός. Έτσι γίναν οι Άγιοι Άγιοι. Να πλημμυρίζει η καρδιά τους από αγάπη. 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 Δεν υπάρχει πιο όμορφος δρόμος, πιο εύκολος δρόμος, πιο καλός δρόμος από το να γίνεις χριστιανός καλός με αγάπη. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω με δύο λέξεις. Έχουμε τόσους Αγίους, μωρέ. Ξέρετε στην περίοδο της τουρκοκρατίας πόσοι μαρτύρησαν. Πάνω, λέει, από 1.000.000 νεομάρτυρες έχουμε. Έχουμε κι άλλο Χρήστο στα Γιάννενα, ιερέα, Παπαχρήστο, που μαρτύρησε. Κι άλλον Χρήστο στην Πρέβεζα που ήταν και μαρτύρησε. Τρεις Χριστάδες έχω να μ' αγκαλιάζω. Αλλά τούτον εδώ τον αγαπάω πιο πολύ. Γιατί ήταν κυπουρός και μ' άρεσε. Μ' αρέσουν τα λουλούδια. Μ' αρέσουν να ασχολούμαι κι εγώ με τους κήπους και με τα λουλούδια και με τα φρούτα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τόσους Αγίους, παλιούς και καινούριους και τελευταίους. Ας είμαστε κάτω από την αγάπη τους και την προστασία τους. Τελειώνω για να δείτε ότι και σήμερα, τώρα, χτες και προχτές και αντιπροχτές, φτιάχνει μάρτυρες η Εκκλησία μας. Ένα κοριτσάκι, λέει, 17 χρονών με τη μάνα της, ήταν στη Συρία. Ορμάνε, ξέρετε, η Συρία, ένα 30% ήταν χριστιανοί. Αυτούς πολεμήσαν πρώτα οι φανατικοί μουσουλμάνοι. Μπαίνουν λοιπόν οι μουσουλμάνοι, τις βιάζουν και τις δύο άγρια, σκληρό πράγμα ο βιασμός. Πονάει ψυχή και σώμα. Και η μικρή πέθαινε στα χέρια αφού φύγαν. Της είδαν πως κατάντησαν και φύγαν. Πέθαινε στα χέρια της μαμάς. Και η μαμά έβγαλε βαριές κουβέντες να πει για αυτούς. Και η μικρή ψυχούλα τη γυρίζει και της λέει «Όχι, μάνα μου, σε παρακαλώ, εμείς σε λίγο θα δούμε το Χριστό μας».
μην βρωμίζουμε το στόμα μας με κακία και την ψυχή μας. Ας έχουν την αγάπη και την ευλογία του Θεού. Μου το είπε ένας μοναχός Σύριος και έκλαιγα όλη τη νύχτα όταν τ' άκουσα. Λέω, τι αχνή, τι καθαρή, τι όμορφη ψυχούλα. Θα δω το Χριστό μου, μαμά. Θέλω να έχω καθαρά τα χείλη μου όταν θα του φιλήσω τα πόδια. Έτσι πίστευε ότι περνάει από αυτήν τη ζωή στην άλλη. Να πάει και να βρει τον Χριστό της και να του φιλήσει τα πόδια. Μη λες, μάνα μου, καμιά βαριά κουβέντα. Αυτή είναι η Άγη. Αυτές είναι οι ψυχές. Αυτές μας δείχνουν το δρόμο. Σταματάτε, μωρέ, κακίες, ζήλες, φθόνους, πόνους, μαυρίλες. Και κάντε προσευχή και στο παπά την ψυχή και την καρδιά. Να μην έρχεται τίποτα που να είναι μαύρο. Να έρχεται μόνο φως. Φως. Αυτό το φως που έβλεπαν οι Άγιοι και τρέχανε να πάνε στο Θεό και δεν υπολόγιζαν το θάνατο που έρχεται. Έτσι φεύγει ο χριστιανός, τρέχοντας να πάει στο Χριστό του, στο Θεό του, στον Πατέρα του, στη χαρά, στο φως, στην ομορφιά, στον παράδεισο. Αμήν.